Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ. Τι έχουν φτιάσει εδώ. Πήραν ένα καράβι και το βάλαν πάνω στα κτίρια. Τι βάλαν, δέντρα βάλαν. Λοιπόν, το Travel Moto, το καλύτερο κανάλι με τις μοτοσυκλέτες στην Ελλάδα, ήρθε στη Σιγκαπούρη να σας κάνει ένα βίντεο με μοτοσυκλέτες. Τι κλειδί είναι αυτή ρε, έχω πάει Αμερική, έχω πάει παντού, έχω πάει. Τι κλειδί είναι αυτή εδώ πέρα. Αυτή είναι φορτωμένη εδώ. Κοίτα εδώ Πόρσε. Και φοράνε και κράνια. Όχι σαν εμάς. Με τα μηχανάκια χωρίς κράνια. Φοράνε κράνια. Θα πάρω ένα ρολόι μετά. Θα πάω η Ιαπωνία και με ξέρουν. Με βλέπουν στο δρόμο και με λένε εσύ δεν είσαι ο Travel Moto. Λοιπόν, εκεί πάνω μένω, κάπου εκεί πέρα στη μέση. Εδώ έχει και θλιά, άμα θες για κρέμασμα. Ξέρετε τι έχω παρατηρήσει. Από την Ελλάδα αυτοί που με βλέπουν, πολύ βρυσίδι ρε φίλε, πολύ βρυσίδι. Κάπου εκεί μένω εγώ. Είμαστε εδώ στη Σιγκαπούρη. Βλέπουμε μηχανάκια. Τι έχει ένα παπί. Τι παπιά είναι αυτά. Τα έκανα τεστ αυτά στο Νούλα. Στα Τρίκαλα. Γιαμάχα. Αυτό ήταν το X-Max, το έκανα τεστ στο Νούλα εκεί. Η Σιγκαπούρη είναι πολύ ασφαλές μέρος. Είναι φορτωμένη. Είναι φορτωμένη με λεφτά. Και άμα είναι φορτωμένη κάποιοι, γιατί να αγριέψουν. Νάτος. Και η μουσικούλα. Ο καλύτερος. Τι γίνεται εδώ ρε φίλε. Τι ομορφιά είναι αυτή. Λοιπόν Πόρσε εδώ τέτοια. Είναι καλά. Είναι καλά και είναι φθηνά. Τι κοιτάνε αυτοί ρε. Πρέπει να βγάλω Την Osmo Pocket. Τι που έχει το κεφαλάκι που κουνιέται. Να βγάλω αυτή να μην βλέπουν ότι τραβάω βίντεο. Σε νησί, στην Ελλάδα. Πιο πολλά λεφτά θα χαλάσεις. Αλλά... Εντάξει τώρα, πολλοί από εσάς δεν ξέρετε και αγγλικά. Εγώ ξέρω αγγλικά. Και μπορώ να πάω κι αλλού. Να πάρω μια μπάλα για το σπίτι. Θα είναι ακριβή αυτή, δεν είναι φθηνή. Λοιπόν, το Travel Moto, το μεγαλύτερο κανάλι μοτοσυκλετών στην Ελλάδα. Και με λένε σε βλέπω στο YouTube, λέει ο άλλος. Τι να μην βλέπεις ρε φίλε. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κανάλι. Και στη Ιαπωνία μην ξέρουν. Χρήμα, φουλ, τράπεζες. Εδώ θα βάλω τα λεφτά. Θα βάλω εδώ τα λεφτά. Θα ρίξω 5-10 εκατομμύρια εδώ πέρα. Θα τα σπάσω. Να ρε μηχανάκια. Είναι τράπεζα τώρα, μην πάω εκεί με την κάμερα. Λοιπόν, να φτιάξω και ένα κανάλι ταξιδιωτικό. Να έχω δυο.
Πάντως τα μηχανάκια που βλέπω είναι μεγάλα συσκευικά. Έχει να και ένα ειδικό. Γιαμάχα, ποιο είναι αυτό ρε φίλε? Νάτο. Νάτο. Έχουμε τα 400. Το βγάζει σε 400. Εμείς το έχουμε σε 500 αυτό. Είμαστε πιο μάγκες. Τι είναι αυτό, CB400. RS150. Κοίτα πατέντα. Άρα γι' αυτό βλέπετε τραβολομότωσης. Να το κι άλλος, κοίτα. Σας πετάξω ένα τέτοιο εισαγωγή. 6LR Παπί Yamaha. Να το. Γι' αυτό βλέπετε τραβολομότω. 135 Yamaha. LC το έχει όνομα. Καρίνα κάτω. Και το καλάθι. Και εσείς γι' αυτό βλέπετε τραβολομότω, γιατί δεν τα βλέπετε αλλού αυτά. Να τους κι άλλους με το καλάθι. Αυτά ρε, μας τα κάνουν σε αγωγή, θα τα αγοράσετε, δεν τα φέρω τσάμπα. Και έτσι που λες, τα κόμματα από τους Έλληνες, πολύ βρυσίδι τρώω. Λες και τους πείραξα. Μπες ρε φίλε, δες, άμα δεν σ' αρέσει μην ξαναμπαίνεις. Τι βρίζεις δηλαδή? Ζηλεύουν αυτοί, κατάλαβες, γιατί είναι το νούμερο ένα κανάλι στις μοτοσυκλέτες στην Ελλάδα. Και σου λέει, γιατί να είναι αυτός και να μην είμαι εγώ? Τι να κάνουμε ρε φίλε? Εγώ είμαι καλός, είμαι διάσημος. Τι έχουν φτιάσει εδώ ρε? Μας τρελάνουν. Λοιπόν, θα σας πάω λίγο εδώ στις καφετέρειες. Μπας και πάρω κάνα καφέ και εγώ κάνα κουρασάν. Δεν έχει κάνα κουρασάν εδώ? Μην καπνίζετε λέει, πιείτε. Βλέπεις, πιείτε. Αλλά μην καπνίζετε, δεν γίνεται ρε φίλε. Καλύτερα να καπνίσουμε και να μην πιούμε. Λοιπόν, haters, είστε ηλίθιοι ρε. Θα έπρεπε να ντρέπεστε. Μπαίνετε μέσα, αντίνετε τα χάλια σας. Μιλάτε εσείς για το travel moto. Νούμερο ένα unboxing στον πλανήτη. Ετοιμάζουμε unboxing στη Ιαπωνία. Εδώ βγήκαν το βράδυ, ήπιαν και δεν καπνίσαν. Καλά, δεν πατάω εγώ εδώ πέρα, δεν το συζητάμε. Από εδώ τι έχει ρε φίλε? Λοιπόν, καγκούρια. Hello. Τι είναι αυτό? Το 2,5 είναι, 3,90. Ό,τι είναι. Εδώ Porsche πάλι, δεν μας νοιάζουν όμως αυτά, δεν τα θέλουμε. Mercedes, Mazda, Porsche, δεν μας νοιάζουν. Mercedes, πάλι μη σαν τα μηχανάκια εδώ. Να το και το καλάθι. Λοιπόν, μάγκες, θα σας κάνω καγκούρια εδώ. Θα σας κάνω εισαγωγή τα καλάθια αυτά. Στα παπιά. Θα τα φέρω. Τι γίνεται εδώ ρε από αυτοκίνητο? Πολύ Πόρσα. Θα σας τα φέρω και κανονίστε μη δεν τα πάρετε. Εδώ έχει 7-Eleven, Ιαπωνέζικο κατάστημα, μπακάλικο, το καλύτερο μπακάλικο στον πλανήτη. Ιαπωνέζικο. Είναι σε όλη την Ασία και στην Αμερική. Σας ανοίξω και ένα τέτοιο μπακάλικο. Στη Λάρισα και να σας τρελάνω. Να... Η ζέστη είναι σαν να έχεις κάνει ντουζ.
με ζεστό νερό μέσα, έτσι είναι ζέστη. Υγρασία, ίδρωσα τώρα εγώ, θα βρωμίσω, θα πάω στο χοτέλ, κάνω το μπανάκι μου. Είπαμε εδώ παίζει κυβικό. Είναι ο καλύτερος. Παντού κάμερες. Λοιπόν, θα σας πω για το Travel Moto. Πατήσατε να δείτε μερικά μηχανάκια, να δείτε λίγο Σιγκαπούρη και να σας μιλήσω για το Travel Moto. Ποιος είμαι εγώ και πώς έφτασα σε αυτό το σημείο. Να το καλάθι. Ρε καγκούρια, και σας φέρω τίποτα καλάθια και δεν τα πάρετε. Λοιπόν, εδώ έχει δέντρα. Έχει δέντρα πάνω στο κτίριο. Έχουν όλοι τέτοια καλάθια. Εδώ, να το. Αυτό που είναι ένα X-Max. Όχι, BMW είναι, τι είναι. BMW. Κίμικο μηχανή και έτσι. Αυτό είναι σαν το δικό μου. Δεν με ξέρουν εδώ, δεν με σταμάτησε κανένας να με πει. Έχω μπλούζα, γράφει Travel Moto. Έχω την κάμερα, δεν με σταμάτησε κανένας μέχρι στιγμής. Περίεργο. Όπως βλέπετε, υδρότας. Θα με είχαν σταματήσει στη Ιαπωνία και θα λέγανε σε βλέπω στο YouTube. Και στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό είναι Tracer. Έχω κάνει εγώ τέτοια στο Nula Unboxing καμιά δικαριά. Και μου λένε μετά, γιατί δεν απαντάς στα comment. Έχω 5 κανάλια στο YouTube, 5, τα οποία πάνε βίτσα και κάνω ταυτόχρονα και business άλλες. Προλαβαίνω, ίσα προλαβαίνω να τα διαβάσω. Όχι, τα διαβάζω, να ξέρετε. Όλα, μέχρι στιγμής προλαβαίνω. Σε λίγο μπορεί να μην προλαβαίνω. Ο άλλος με βρίζει επειδή δεν απάντησε. Δεν προλαβαίνω, ρε φίλε. Δηλαδή, επειδή κάνω βίντεο, σημαίνει ότι προλαβαίνω και να απαντάω. Καταρχήν, άμα απαντήσω, να το πω, Πόρσε παλιό. Άμα απαντήσω, ξέρεις τι θα γίνει, τα γνωστά. Θα απαντήσει κι ο άλλος, θα αρχίσουμε διάλογο. Και όταν βαρεθεί, ούτε γεια δεν θα πει, θα κλείσει και θα φύγει. Δηλαδή, με αναγκάζει όλος να μιλήσω ενώ δεν έχω χρόνο και μόλις θα πάρει τηλέφωνο φίλου του για καφέ, κλείνει και κάνει αυτό που μου λέει ότι το κάνω εγώ, ότι είμαι αγενής. Άρα δεν απαντάω καθόλου. Αν και έχει καλοκαίρι όλο το χρόνο εδώ, κανονικό καλοκαίρι,
θα έπρεπε να δω πιο πολλά μηχανάκια. Βλέπω και Bajaj, τα Ινδικά. Έχει πράγμα από Bajaj, Honda, Yamaha. Πάντως δεν έχουν φτηνά μηχανάκια. Αν πεις, ούτε φτηνά αυτοκίνητα έχουν. Δεν την ψηλό βγάζουν εδώ. Εδώ τώρα μυρίζει καρέ. Σαν να είσαι στην Ινδία. Εδώ τι γίνεται. Αυτό τι είναι. Φορτιστής για αυτοκίνητα. Λοιπόν, αυτός είναι ο λόγος που το Travel Moto είναι το καλύτερο κανάλι, γιατί μπορείτε να δείτε πράγματα. 2.000 πρόστιμο, 2.000 δολάρια, 1.500 ευρώ πρόστιμο. Αν πετάξει σκουπίδι κάτω, αν το χάσαμε αυτό το μηχανάκι, το τρίκυκλο, το σκούτερ, δεν το έχω ξαναδεί. Ακόμα και εγώ, ακόμα και ένας Travel Moto δεν τα έχει δει όλα. Φαντάσου δηλαδή. Φαντάσου τι δεν έχεις δει εσύ. Εδώ βλέπω τους υποχρεώνουν να γράφουν τον αριθμό μπροστά. Και αυτό RD, ERG 125. Strange. Κάποιος με κόρναρε. Μπορεί να με γνώρισε. Γιατί με βλέπουν. Με βλέπουν και εδώ. Θα σας διαβάσω μερικά comment. Έχω το κινητό τώρα και διαβάζω. Στα 10 comment, τα 8 είναι βρυσίδια από Ελλάδα. Έτσι, δεν ξέρω γιατί το κάνουμε αυτό. Είμαστε κοπρολαός. Να προσπαθούμε να μειώσουμε κάποιον χωρίς λόγο. Λοιπόν, διαβάζω. Φάες κατά και ψόφα. Άκου να δεις τώρα comment. Φάες κατά και ψόφα. Δηλαδή τώρα σκέφτομαι, αυτός ο άνθρωπος, αν με έβρισκε, θα με μιλούσε έτσι. Μπροστά, φάτσα κάρτα. Δεν πιστεύω να με μιλούσε έτσι. Λοιπόν, πάμε σε άλλο comment. Άντε ρε καράβλαχε, που θες και μηχανάκι, ηλίθιε. Εντάξει, δεν μιλάω. Τι νομίζουν, ότι το να είσαι βλάχος είναι βρυσιά. Δεν ξέρουν ότι εμείς το έχουμε καμάρι. Πάμε σε ένα επόμενο. Καλά πετάς ρε βρωμιάρι, τα σκουπίδια κάτω. Κάναμε unboxing. Άκου να δεις τώρα, κάναμε unboxing. Έπαιρνα τον άιλον εγώ και τα άφηνα κάτω. Εννοείται ότι θα τα μαζέψουμε. Άκου βρωμιάρι. Εγώ κάνω ανακύκλωση. Πριν καν ξεκινήσει η ανακύκλωση. Δεν απαντάω. Δεν έχει νόημα. Ούτε τα σβήνω.
λοιπόν άλλο comment. Λέει τα αγγλικά ο Τσίπρας σας τα έμαθε. Άκου comment τώρα. Τα αγγλικά ο Τσίπρας σας τα έμαθε. Λες και μπήκε μέσα αυτός για να μάθει αγγλικά στο Travel Moto. Ό,τι να είναι ρε φίλε. Γιατί οι Άγγλοι ξέρουν καλύτερα ελληνικά. Να τους μιλήσω και με καμιά προφορά. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα comment. Και έχετε και ad blog οι πιο πολλοί από εσάς. Στα comment που γίνονται από Ελλάδα, από τα 10, τα 8 είναι βρυσίδια. Και αυτή είναι η στιγμή που το γυρνάω και κάνω μόνο στα αγγλικά. Σας χαιρετάω δηλαδή. Κοιτάξτε ένα μηχανάκι. Σας χαιρετάω. Άρα μ' ακούει και η Μάγδα μετά, θα μ' ακούσει. Μάγδα, σταματάμε στα ελληνικά. Δεν μας θέλουν, μας βρίζουν. Και κάνουμε στα αγγλικά. Seven-Eleven, το καλύτερο mini market στον κόσμο. Πώς είναι το καλύτερο κανάλι μοτοσυκλετών Travel Moto? Αυτό είναι το μπακάλικο, το καλύτερο. Δηλαδή εγώ με μπακάλις θα είχα το 7-Eleven. Και έτσι που λες Μάγδα. Ξεκινάμε, η Μάγδα είναι η κοπέλα, η Ξαντιά, που την βρίζεται και αυτή, η οποία είναι μια ευγενέστατη κυρία. Άντε, να βρίσκετε εμένα, εγώ είμαι και κάγκουρας. Αλλά να βρίζετε τη Μάγδα, μέχρι και τη Μάγδα μερική, αν και δεν έχει πολύ αυτή η Βρυσίδη, η οποία είναι μια ευγενέστατη κυρία, είστε απαράδεκτοι. Πραγματικά. Δηλαδή τώρα άμα δουν αυτό το βίντεο 1000 άτομα, οι 800 θέλουν να με βρίσουν. Άρα κάνω και εγώ στα αγγλικά και έχετε και adblock κιόλας και από πάνω. Δηλαδή δεν παίζεστε ρε παιδιά με τίποτα. Πρώνα για λιστόλιο, να σας το πω κιόλας, δεν παίζεστε με τίποτα. Και γι' αυτό και εγώ το κάνω στα αγγλικά. Να απαλλαχτείτε κι εσείς από μένα. Λοιπόν, αυτά τα Naked 125 είναι τα αγαπημένα μου. Φοράει μοτέρ YBR. Να κι άλλο. Και στην Ελλάδα δεν είναι διαδεδομένα αυτά. Να κι άλλα. Okay. Άλλα δύο. Σκλιά είναι, μαύρα, σκλιά μαύρα. NC7,5 ήταν αυτό. Αυτό CB506. Το δουλεύουν εδώ. Ήταν και αυτό, ίδιο μοτέρ φοράει. Και παπί 135.
ομορφιά εδώ. Μ' αρέσει να ταξιδεύω και με μοτοσυκλέτα. Αλλά μ' αρέσει να ταξιδεύω και με αεροπλάνο. Και να κάνω και βιντεάκια με μοτοσυκλέτες εκεί που πάω. Εκεί πέρα θα σας πάω, μάγκες. Εκεί, θα ανεβώ πάνω. Εκεί απάνω. Ήταν ακριβό το χοτέλ αυτό, δεν πήγα. Χοτέλ είναι αυτό. Εκεί πάνω. Εκεί πάνω θα πάμε τώρα, σας πάω εκεί πάνω. Ελληνικά. Δεν πρόκειται να φτάσω 1 εκατομμύριο subscribers. Που είναι ο στόχος μου. Άρα, ένας λόγος παραπάνω να είναι το τελευταίο βίντεο στα ελληνικά. Πω πω, έχει πολύ ζέστη. Το χρόνο έτσι. Σαν οι ρίζες από τα μαλλιά μου μέσα. Αυτήν η πόλη πρέπει να έχει 5-6 εκατομμύρια. Είναι σχετικά μικρή. Αν σκεφτείς ότι είναι και η μεγαλύτερη πόλη, έχει 35 εκατομμύρια. Εδώ είναι σχετικά μικρή. Έχει 6 εκατομμύρια πληθυσμό. Δεν είναι πληθυσμός αυτός τώρα για Ασία, είναι τίποτα. Η Ασία γενικά είναι πολύ μπροστά. Εμείς τους κοροϊδεύουμε γιατί δεν ξέρουμε. Βλέπουμε τους Κινέζους εμείς που πουλάνε τα ραδιάκια και νομίζουμε ότι στην Κίνα δεν έχουν να φάνε. Θα χρειαστώ ένα παγωτό. Δεν το έχετε ξαναδεί αυτό. Το Travel Moto σας δείχνει πράγματα που δεν τα έχετε ξαναδεί. Εδώ και η απόδειξη. Duck Tours. Αυτό τι κάνει τώρα? Αυτό σε πάει βόλτα στην πόλη και μετά μπαίνει και μέσα στο νερό. Σε πάει και βόλτα και στο νερό. 2-1. Το έχει και η Ιαπωνία αυτό. Και έτσι που λέτε καγκούρια. Σταματάει το Travel Moto να μιλάει ελληνικά. Λοιπόν, αυτό είναι με ντίζες. Με σειρματόσκηνα στέγεται. Εσείς συνεχίστε να βλέπετε Travel Moto στα αγγλικά που θα είναι τώρα. Δείτε το Travel Moto στα αγγλικά. Αφήστε το Travel Moto να μπει κόσμος μέσα ποσότητα, γιατί δεν περιμένω από Ελλάδα πολλά πράγματα λόγω πληθυσμού. Πόσα άτομα να μπουν από Ελλάδα? Αυτή είναι η Ασία, παιδιά. Εδώ ο κόσμος έχει φτιάξει προκοπή, δούλεψε σκληρά 20 χρόνια τώρα, 30. Καινούργια κτίρια αυτά όλα. Για να δούμε από εδώ τι έχει. Εδώ πάω, είναι πάνω με τη βάρκα αυτό το καράβι. Από εδώ φαίνεται ότι είναι το λιμάνι. Το λιμάνι που στέλνουν τα προϊόντα. Αυτό είναι το Travel Moto, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι αυτό με τις ρόδες που βλέπαμε κάτω. Να το βλέπουμε τώρα. Εδώ είναι οι ρόδες.
Να το και το άλλο, Duck Tours. Τη βλέπετε τη ρόδα. Θα βγει αυτό από τη θάλασσα και θα βγει, θα κάνει βόλτα στην πόλη. 2-1. Με στεναχώρησε το γεγονός ότι τρώω βρυσίδι από Έλληνες. Θα προτιμούσα να το τρώω από άλλους και να ακούω τα καλύτερα από τους Έλληνες, αλλά δυστυχώς γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Έκατσα και τα μέτρησα μια φορά, 100 comments και τα 85 ήταν βρύσιμο. Δηλαδή μέχρι το σπίτι μου, τι άλλο να πω. Και για βίντεο που δεν τοποθετούμε ούτε πολιτικά, ούτε με κάποια ιδέα, για βίντεο light. Δείχνω μηχανάκια. Αυτοί είμαστε σαν λαός. Δεν θέλω να επεκταθώ παραπέρα. Αυτός ο λαός είμαστε. Δεν το περίμενα αυτό με τίποτα, παιδιά. Α, παντρεύονται αυτοί. Την πάτησε ο τύπος. Ας πρόσχε. Δεν ρωτούσε. Αυτά τα ρωτάνε. Μας τους παλιούς. Ρε εσείς, κοιτάξτε πόσο ψηλά είναι αυτό. Του καράβι. Shops Marina Bay. Θα κλείσω κάμερα και αν με επιτρέπετε την ξανανοίγω μέσα. Την κλείνω τώρα. Για κάτσε να δω κιόλας, μην δεν την κλείσω κιόλας. Άδρασουλα. Τι είναι εκεί πέρα, ψάρια έχει. Έχει ψάρια. Ψεύτικο. Περπατάει ο πιτσιρικάς και φεύγει. Είναι ψεύτικο. Δεν θα σας το δείξει αυτό το τραβηλμωτό, γιατί δεν σας δείχνει ψεύτικα πράγματα. Το τραβηλμωτό είναι real. Σας δείξουμε τα αληθινά. Αυτή είναι η Ασία. Και την συνομπάρουμε. Θα σας δείξω και τη Ιαπωνία. Στα αγγλικά θα είναι το κανάλι μετά. Που λέτε, απογοητεύτηκα. Όχι ότι είμαι ευαίσθητος αν με βρίζει κάποιος, γιατί να με βρίζουν οι άνθρωποι μου. Γιατί να είμαστε τέτοιος λαός. Είμαστε κοπρολαός. Είμαστε κοπριές. Τι σε νοιάζει εσένα από την Αθήνα, αν εγώ είμαι καράβλαχος. Και ποιος σου λέει εσένα ότι είναι κακό να είσαι καράβλαχος. Εμείς οι καράβλαχοι έχουμε φτιάξει προκοπή. Δεν ξέρω τι κάνετε εσείς. Εκεί. Βγάλετε κι εσείς εδώ τον αρχηγό, να τον έχετε στη κινητά σας, τον παιδαρά. Βγάλετε τον παιδαρά να τον έχετε στο κινητό, τώρα που περνάει. Να σας βγάλω κι εγώ. Μπορώ να ζω όπου γουστάρω. Τώρα, ας πούμε, θα πάω 1,5 μήνα στη Ιαπωνία. Όπου γουστάρω, μα θέλω κάθομαι εδώ. Άμα γουστάρει το travel moto Σιγκαπούρη, κάθεται στη Σιγκαπούρη. Άμα γουστάρει Λάρισα, κάθεται στη Λάρισα. Αθήνα, όπου γουστάρει. Νάτος. Νάτος και ο Άλεξ. Και ο Αλέξης είναι εδώ. Ο Αλέξης. Ο Αλέξανδρος. Μέσα στην κρίση που έκλαιγε όλος ο κόσμος, εγώ έκανα αγώνα για να μπορώ τώρα αυτή τη στιγμή να είμαι όπου γουστάρω. Ωραία πράγμα. Μότο μπορεί να είναι όπου γουστάρει, γιατί έκανα αγώνα 10 χρόνια τότε που εσείς γκρινιάζατε.
τώρα είναι όπου γουστάρει. Για όσο θέλει και όποτε θέλει. Υγεία να έχουμε. Και αντί να βρίζετε εσείς και να λέτε πόσο βλάκας είμαι, να χαλάτε τον πολύτιμό σας χρόνο, κλείστε το βίντεο και φτιάξτε το δικό σας αγώνα. Και κοιτάξτε τι παιδαράς είμαι. Παιδαράς. Τσολιάς. Είμαι 42 χρονών. Μου έχει μείνει λίγο ψωμί ακόμα να περάσω καλά. Καμιά 20 χρόνια. Έξω έχει ζέστα. Έξω. Εδώ μέσα έχει δροσά. Ταϊλάνδη. Θα φάω πιο πολύ ζέστη ακόμα εκεί. Τι είναι αυτό ρε φίλε. Ωραίο, στριβάνι λιοντάρι.